Πάμε στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Κώστα Σπουλά, να μας μεταφέρει κάτι ενδιαφέρον. Οι ομάδες είναι έτοιμες για να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο, αλλά δεν έχει βγει ακόμα το διαιτητικό τρίο και η γραμματεία. Μπορεί να ξεκινήσουν μόνοι, δεν πειράζει. Στην πορεία θα μπουν. Γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του παιχνιδιού. Απεργούν. Τώρα βγαίνουν οι διαιτητές. Παλιά στην εποχή που έπαιζα και εγώ, ξέρεις, όταν έρχονταν, παίζανε δύο διαιτητές, ερχόταν ένας και επειδή βιαζόταν να φύγουν όλοι, έλεγαν έλα, ξεκίνατο και θα έρθει και ο άλλος. Ωραίες εποχές αυτές, ρομαντικές. Ρομαντικές εποχές. 29-31 είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Οι διαιτητές βγήκαν τώρα στο παρκέ και με δική τους εντολή μετρώνται οι δύο μπασκέτες. Ο Πάουελ αλλά και ο Πρίντεζης. Ο Ούκιτς δέχεται μπλοκ από τον Πάουελ. Νωρίτερα όμως υπεδείχθη σπρόξιμο από τον Αμερικανό. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ρόκο Λένι Ούκιτς. Ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό που δόθηκε. Μπράμος. 41 όλα, ισόπαλο σκορ στο δεύτερο τελικό της Α1. Μεγάλο παιχνίδι. 5 λεπτά ακόμα και 10 δεύτερα. Φτάνει μέχρι μέσα ο Σπανούλης. Έγινε πολύ νωρίτερα το φάουλ. Ο Κατσίβελης δείχνει και να τραυματίζεται. Ο κύριος Αναστόπουλος δείχνει ότι η προσπάθεια του Σπανούλη ήταν για καλάθι. Για να δούμε και πάλι. Εδώ την έχει πιάσει την μπάλα στα χέρια του. Άρα λοιπόν πάει για δύο βολές. Πάμε στον Κώστα Σπουλά, διότι κουτσένει ο Κατσίβελης. Ναι, ο Κατσίβελης συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο ή με τον Γκίστη με το Λάσμε σε ένα σκρίν ψηλά στην προηγούμενη φάση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό κουτσένει. Να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό και θα μπορέσει να συνεχίσει πολύ λίγο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκει το τρίποντο, αλλά θέλει να μπει μέχρι μέσα. Μπάσιμο με τη βοήθεια του Άντιτς. Φόλο κάρφωμα από το Σκοπιανό, εντυπωσιακό καλάθι. 52-45 και τι. Τεχνική ποινή πρέπει να έχει. Τεχνική δοθεί. Ποινή. Τεχνική ποινή. Πολύ μέσα, να εδώ και πάλι. Σπανούλης, αστοχή, έρχεται με κάρφωμα ο Άντιτς, έρχεται από πίσω του ο Γκίστ. Τρανστάρει γρήγορα. Διαμαντίδης είναι πάνω στον Περπέρογλου. Θετικό rebound από το Χάινς, φοβερό το κάρφωμα από τον Αμερικανό, 53-48 από το Χάινς, ο οποίος από τη στιγμή που πάτησε μέσα στο ημικύκλιο, εκεί δεν κόβεται. Χρειάζεται 9 πόντους. Η ερυθρόλευκη με το κάρφωμα του Χάινς. Μείωσαν στους 5. Ο Χάινς χάλασε το ποσοστό του. 0 στις 2. Ενώ είχε 2 στις 2 νωρίτερα. Και ο Τσαρτσαρίς πασάρει στον Γκίστ και αυτό για τον Ούκιτς. Παπα-Νικολάου πασάρει για τον Χάινς. Έξω για τον Περπέρογλου. Κάνει προς στιγμήν τον έλεγχο της μπάλας. Ένα δευτερόλεπτο. Σουτάρει ο Χάινς. Καλάθι, αλλά ο κύριος Αναστόπουλος υποστηρίζει ότι δεν μετράει. Ο κύριος Μπαρτζόκα ζητάει το instant replay, αλλά με βάση τους κανονισμούς της FIBA και του ΕΣΑΚΕ, το instant replay χρησιμοποιείται μόνο στο τελευταίο δίλεπτο κάθε περίοδου και κάθε παράτασης. Ο Παναθηναϊκός, να εδώ και πάλι η φάση. Θα σουτάρει ο Χάινς. Θα πετάξει την μπάλα. Το καλάθι μετράει. Πολύ γρήγορο Ολυμπιακός. Ο Σπανούλης δέχεται μπλοκ και από Ματσιούλης και από Ούκιτς. Γκρινιάζει, διαμαρτύρεται τον Τάσο Πιλοίδη ότι θα πρέπει τουλάχιστον να δοθεί μπάλα στον Ολυμπιακό. Για να δούμε εδώ.
Από τα δικά του χέρια φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Θέλει 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Έχει το προβάδισμα με 8 πόντους. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνει ο κύριος Αναστόπουλος. Ίσως και ένα μέτρα για το Χάινς, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία για περαιτέρω replay.